Είναι ένα ζευγαράκι παντρεμένοι χρόνια, ρε παιδί μου, και λέει η γυναίκα στον άντρα: ρε, άντρα μου, ρε, άντρα, αντρούλη μου. Η διπλανή αγόρασε καινούργια έπιπλα, μωρέ, δεν αγοράζουμε κι εμείς. Τα έχουμε 30 χρόνια τα ρημάδια, τα έχω βαρεθεί, μωρέ. Ναι. Ο άντρας της λέει: ρε, αγάπη, δεν έχουμε λεφτά με το ζόρι. Τι βγάζουμε την άκρη. Καλά, λέει η γυναίκα, δεν πειράζει. Καλά, έχω το βιβλιάριο του πατέρα μου, θα πάρω από εκεί. Πηγαίνει, παίρνει τα επιπλά της. Μετά από καμιά εβδομάδα, να σου πάλι: ρε, άντρα μου, ρε, άντρουλη μου, ρε, άντρουλη μου, διπλανή πήρε καινούργιο αυτοκίνητο. Το δικό μας τα έχει παίξει. Δεν παίρνουμε κι εμείς ένα. Δεν παίρνουμε κι εμείς ένα. Ρε, αγάπη μου, δεν έχουμε λεφτά τώρα για τέτοια πράγματα. Δεν μπορώ. Καλά, λέει η γυναίκα, καλά, ρε, παιδί μου, θα πάρω το βιβλιάριο του πατέρα μου. Πηγαίνει και αγοράζει ένα καινούργιο αυτοκίνητο. Να σου μετά από ένα μήνα, αγάπη, η διπλανή έβαλε τζάκι μου, ρε. Έλα, ρε, αγάπη, δεν έχουμε λεφτά τώρα για τέτοια πράγματα, λέει. Ο Σάββας από το σόι σου. Λέει ο άντρας, καλά, λέει, θα πάρω από το βιβλιάριο του πατέρα μου. Το φτιάχνει το τζάκι και τα λοιπά. Και χειμώνας. Τώρα κάθονται εκεί μπροστά στο τζάκι. Η γυναίκα έχει ανοίξει τα πόδια διάπλατα. Να ζεσταθεί, να της έρθει η ζέστη. Αλλά δεν της ερχόταν η ζέστη. Και όσο προχώραγε πιο κοντά στο τζάκι. Να έρθει η ζέστη. Να σου όμως που δεν ερχόταν η ζέστη. Άνοιγε τα πόδια. Αυτή πλησίασε στο τζάκι. Και ο άντρας λέει: όπα ρε γυναίκα, όπα ρε γυναίκα, θα κάψει το βιβλιάριο του πατέρα. Σοκαφέ Morning Show.